Την Τετάρτη 16 Αυγούστου στις 5.30 το απόγευμα ανοίγει τις πύλες της η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2009. Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ενώ ο αριθμός των εκθετών είναι μεγάλος παρά την οικονομική κρίση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα, η Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2009 ανοίγει τις πύλες της. Τα επίσημα εγκαίνια θα γίνουν μια ώρα αργότερα, στις 6.30. Θα ήθελα να δώσω μερικά στοιχεία και αριθμούς για την έκθεση. Ο αριθμός των εκθετών είναι 190. Τα τετραγωνικά μέτρα, τα ωφέλιμα τα οποία έχουμε διαθέσει, είναι 5.700. Και έχει διαμορφωθεί ένας χώρος 9.500 τετραγωνικών μέτρων. Με τα στοιχεία αυτά, η έκθεση που οργανώνει το Επιμελητήριο Κορινθίας είναι η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εκθετών που παρά την οικονομική κρίση δήλωσαν το παρόν και έχουμε διαφορετικά είδη τα οποία είναι στην έκθεση και μπορεί να δει κανείς και προϊόντα και υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα. Έχουμε συμμετοχές από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου. Από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Έτωλο Ακαρνανία, από την Καρδίτσα. Έχουμε παρουσία του ΕΟΜΕΧ, του Συνδέσμου, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Έχουμε και άλλες επίσης συμμετοχές από δημόσιες υπηρεσίες που θα δείτε εκεί. Η Πανελλήνια αυτή έκθεση, Κορινθία 2009, που είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας πολλών ανθρώπων και για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει τα χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής έκθεσης υψηλών προδιαγραφών. Και επίσης έχει ένα χαρακτήρα διεθνούς έκθεσης. Αυτό γίνεται διότι οι φίλοι μας από την Αλβανία, την Τουρκία και την Ρωσία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και έτσι έχουμε περίπτερο από το Επιμελητήριο των Τυράννων, το Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης και επιχειρηματική αποστολή από την Ρωσία. Υπάρχουν επιχειρηματίες αρκετοί από την Αλβανία, οι οποίοι έρχονται για συνεργασία με επιχειρήσεις ελληνικές. Έχουμε επιχειρηματική αποστολή από την Ρωσία από ανθρώπους οι οποίοι ήδη συνεργάζονται με ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις και εισάγουν ελληνικά αγροτικά και οικοδομικά προϊόντα στη Ρωσία. Επιδιώκουμε μέσω αυτών των επιχειρηματικών αποστολών να διευκολύνουμε τις εξαγωγές με συναντήσεις που θα γίνουν και επισκέψεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της έκθεσης, τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στις χώρες που προαναφέρθηκαν. Για την διευκόλυνση των επισκεπτών έχουμε εισιτήριο μόνο 2 ευρώ. Έχουμε εξασφαλίσει την δωρεάν μετάβαση από το κέντρο της Κορίνθου και από τον προαστιακό σιδηρόδρομο στο χώρο της έκθεσης, τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης και επίσης έχουμε την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τον ΟΣΕ, έτσι ώστε με ασφάλεια τα αυτοκίνητα να επιστρέφουν από την αερογέφυρα του Λεχαίου στην Κόρινθο. Θα είναι οι ίδιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν γίνει και πέρυσι. Παράλληλα, έχουμε οργανώσει διάφορες εκδηλώσεις σε καθημερινή βάση. Αυτές οι εκδηλώσεις σκοπό έχουν να αναδείξουν διάφορα ιδιαίτερα αντικείμενα, αλλά και περιοχές της χώρας μας. Και για μεν την Πέμπτη έχουμε διαγωνισμό μαγειρικής. Εκεί θα δείτε πτυχιούχους μαγείρους, οι οποίοι θα διαγωνίζονται και με επικεφαλής την κυρία Βέφα Αλεξιάδου, η οποία και πέρυσι μας βοήθησε, θα υπάρχει ένα επιτελείο κριτική επιτροπή, η οποία θα βραβεύσει και το φαγητό, αλλά και τους μαγείρους, τους σεφ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν.